ονοματός σου υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλθησεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αυτοίς οι ιεράρχες μας αγάπησαν με θείο πάθος τον Θεάνθρωπο και οδηγημένοι από αυτόν που είναι η αγάπη υπηρέτησαν τον άνθρωπο με στοργή, σεβασμό και με αυταπάρνηση. Φτασμένοι στα ύψη της χριστιανικής αρετής στάθηκαν οι πιο ανθρώπινοι συμπαραστάτες τους. Ο ανθρωπισμός τους, θεοκεντρικός, υπήρξε για τούτο πρωτοφανής, ανιδιοτελής, ολοκληρωμένος, καθοδηγητικός. Τον συνοψίζει η έξοχη προτροπή του Αγίου Γρηγορίου. Γενού το ατυχούντι Θεός, τον έλεον Θεού μιμισάμενος. Το στενά φιλανθρωπικό τους έργο υπήρξε τεράστιο. Κοντά στο θαύμα της Βασιλιάδος και η πρόνοια του Γρηγορίου και του Χρυσοστόμου για τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά, τους εχμαλώτους, τους αδικημένους, τους ασθενείς. Πέρα όμως από αυτά, υπάρχει ένα έργο ανυπέρβλητο συμπαραστάσεως πνευματικής και ψυχικής στον άνθρωπο που αισθάνεται να τον πιέζει κάποτε μάλιστα συντριπτικά ο προβληματισμός της ζωής, που συχνά παρουσιάζεται αυτή η ζωή φορτωμένη με οδύνη, αντιφάσεις, καταστροφές. Τα συγγράμματά τους είναι ανεπανάληπτα μνημεία μιας έξοχης φιλανθρωπίας, δείγματα άγρυπνης έγνοιας για την αξιοπρέπεια, την ευτυχία και την αιώνια προοπτική του ανθρώπου. Οι λόγοι τους, οι επιστολές, τα ποίηματά τους διαπνέονται από πίστη στην ευγένεια του ανθρωπίνου όντος και χαρακτηρίζονται από αγωνιστική διάθεση για τη διάσωσή του, αλλά και από αισιοδοξία για την τελική νίκη. Έτσι οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες μας, οι φιλόθεοι φίλοι του ανθρώπου, τα πάχρυσα στόματα του Λόγου, Χριστού υπημάναντες των λαών θείης δόγμαση και τες ποικίλες αρετές, οι εκθρέψαντες κατά των υμνοδών, αποδεικνύουν τι μπορεί να κάνει μια ανθρώπινη καρδιά όταν εμπλέεται από εκείνον, τον φίλο των ελαχίστων, των φτωχών, των αμαρτωλών, που είναι συνάμα ο ενισχυτής όλων των ευγενικών καρδιών που κάνουν τον ξένο πόνο δικό τους. Η απόψινή εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιούν τα εκπαιδευτήρια της ελληνικής αναγεννήσεως προς τιμήν των τριών ιεραρχών, που είναι οι προστάτες και των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνοορθόδοξης παιδείας του έθνους μας, απόψε είναι ειδικά αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τον ημνητή και κατεξοχή υπέρμαχο της Τριάδος, τον σοφό και ευαίσθητο, τον ειρηνικό και μαχητικό ιεράρχη, τον ειλικρινή φίλο, τον απολογητή της πίστεως, τον στυλιτευτή της κακίας, τον ποιητή και παιδαγωγό. Ιδιαίτερα τον άνθρωπο του Θεού που την ενατένιση του ουρανού την αξιοποιούσε στην καθημερινή του ζωή με το κηρυκτικό του έργο, τα έργα αγάπης του και τις φροντίδες για το λαό του. Ας τον αφουγκραστούμε απόψε μέσα από κάποια επιλεγμένα κείμενα των διαχρονικών λόγων του, αλλά και μέσα από κάποιους σταθμούς της επίγειας πολιτείας του. Η περιοχή της Καπαδοκίας δέχτηκε νωρίς τον χριστιανισμό και από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν ανθυρότατο κέντρο της χριστιανικής πίστεως. Μεγάλοι εκκλησιαστικοί άντρες αναδύθηκαν στην Καπαδοκία. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ένας από τους μεγάλους θεολόγους τους οποίους προσέφερε στην Εκκλησία η περιοχή αυτή της Ασίας κατά τον 4ο αιώνα. Η οικογένειά του έμενε στην Αριανζό, ένα χωριό κοντά στη μικρή πόλη Ναζιανζό. Η μητέρα του Νόνα ήταν σεμνή και ευσεβής χριστιανή και κατόρθωσε να κερδίσει στη χριστιανική πίστη και τον σύζυγό της, ο οποίος βαπτίστηκε, έλαβε το όνομα Γρηγόριος και σύντομα ανεδείχθη επίσκοπος Ναζιανζού.
Το ζευγάρι απέκτησε 3 παιδιά, τη Γοργονία, τον Γρηγόριο και τον Κεσάριο, σε μεγάλη όμως ηλικία, μετά από πολλά δάκρυα και προσευχές της νόνας. Η γέννηση του Γρηγορίου τοποθετείται γύρω στο 328, είτε στην Αζιανζό, είτε στην Αριανζό. Η μητέρα του είχε μεγάλη επίδραση στην ανατροφή και την εξέλιξη του Γρηγορίου, ο οποίος από την παιδική του ηλικία διακρινόταν για την ευαισθησία και την ιδιαίτερη αγάπη προς τα γράμματα. Πρώτη του διδάσκαλη υπήρξαν ο εξάδελφός του Καρτέριος και ο θείος του Εμφυλόθιος. Στη συνέχεια φοιτησε μαζί με τον αδερφό του Κεσάριο στις σχολές Καπαδοκίας, Κεσαρίας Καπαδοκίας, Κεσαρίας Παλαιστίνης και Αλεξανδρίας. Και αργότερα, το 350, ανεχώρησε για την Αθήνα, όπου και συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Ο Γρηγόριος δεν θα ξεχάσει ποτέ την Αθήνα και θα αισθάνεται πάντα ευγνωμοσύνη για τα όσα αποκόμισε από τη διαμονή του εκεί. Θα συνδεθεί εκεί με στενότατη και πραγματική φιλία με τον συμφοιτητή και συμπατριώτη του Μέγα Βασίλειο και θα γνωρίσει και το μετέπειτα αυτοκράτορα Ιουλιανό. Παρακολούθησε κυρίως μαθήματα ρητορικής και φιλολογίας και οι αποδόσεις του ήταν τόσο καλές ώστε του παραχωρήθηκε καθηγητική έδρα και δεν του επέτρεπαν να φύγει μαζί με τον Βασίλειο όπως το είχαν σχεδιάσει. Προτού όμως ο ίδιος να διδάξει, η νοσταλγία τον κατέλαβε και επέστρεψε στην Αζιανζό. Εκεί εργάστηκε ως ρητοροδιδάσκαλος. Εκείνο που ανεβάζει τον Γρηγόριο στο φάθρο του διδασκάλου είναι η απόψη του για την παιδεία, την οποία θεωρεί ως το πρώτον αγαθόν του ανθρώπου και με σθένος επιτίθεται εναντίον των εχθρών της. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον Γρηγόριο να μιλήσει μέσα από το έργο του για θέματα τόσο επίκαιρα και τόσο διαχρονικά, τόσο απλά και καθημερινά και συνάμα τόσο σημαντικά και καθοριστικά για τη ζωή μας ολόκληρη, για θέματα παιδείας. Στον επιτάφιό του, ορθότερα στον επιμνημόσυνο λόγο του ή στον Μέγα Βασίλειο, μας λέγει τα εξής σπουδαία. Νομίζω ότι όλοι οι φρόνιμοι έχουν ομολογήσει ότι η μόρφωση είναι το πρώτο αγαθόν που έχουμε. Όχι μόνο αυτή η ευγενεστέρα και η δική μας, που περιφρονούσα κάθε κομψότητα και κάθε φιλοδοξία των λόγων, κρατά μόνο την σωτηρία και το κάλος των νοητών, αλλά και η εξωτερική μόρφωση, την οποία πολλοί χριστιανοί από κακή εκτίμηση απορρίπτουν, διότι τάχα είναι ύπουλη και απατηλή και απομακρύνει από τον Θεό. Το πράγμα έχει κάπως έτσι. Δεν πρέπει να περιφρονούμε τον ουρανόν και την γη και τον αέρα και όσα ανήκουν εις αυτά, επειδή μερικοί δεν τα εκλαμβάνουν ορθά και σέβονται τα πλάσματα του Θεού και όχι τον Θεό, αλλά να καρπούμεθα από αυτά ό,τι είναι χρήσιμο για τη ζωή και την απόλαυσή μας και να αποφεύγουμε ό,τι είναι επικίνδυνο. Να μην ξεσηκώνουμε την κτήση εναντίον του κτίστου όπως οι ανόητοι, αλλά να συλλαμβάνουμε την έννοια του δημιουργού από τα δημιουργήματα και όπως λέει ο Απόστολος, να εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα εις το πρόσωπο του Χριστού. Και όπως η φωτιά και τα τρόφιμα και το σίδερον και από τα άλλα κανένα δεν εγνωρίζουμε να είναι καθεαυτό πάρα πολύ χρήσιμων ή βλαβερών, αλλά τούτο εξαρτάται από τη γνώμη όσων τα χρησιμοποιούν, τώρα δε και μερικά από τα ερπετά τα ανεμίξαμε εις τα φάρμακα για τη θεραπεία μας, έτσι και από αυτά εδέχθημεν ό,τι αφορά εις την έρευνα και τη θεωρία. Απερίψαμεν όμως ό,τι οδηγεί στους δαίμονας και την πλάνη και στον βυθών της απολίας. Διότι και από αυτά ελάβαμεν ωφέλιαν για τη θεοσέβεια, αφού εδιδάχθημεν από το χειρότερο το καλύτερο και αφού μετεβάλαμε την ασθένεια εις δύναμη του ειδικού μας λόγου. Δεν πρέπει λοιπόν να περιφρονήσουμε τη μόρφωση επειδή μερικοί έχουν αυτήν τη γνώμη, αλλά να θεωρήσουμε αγρίπους και ακαλλιεργήτους όσους ευρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και που θα ήθελαν να είναι όλοι όπως αυτοί, ώστε εις το κοινό πάθος να κρύπτεται το ειδικό των και να διαφεύγουν τον έλεγχο της απαιδευσίας. Στον λόγο του εις τον Άγιο Αθανάσιο, περιγράφοντας τον τρόπο που ασκεί ο Άγιος Αθανάσιος στην εξουσία, μας δίνει τα προτερήματα που πρέπει να διαθέτει ο σωστός παιδαγωγός, γονιός, κυβερνήτης. Επειδή λοιπόν ο Αθανάσιος έτσι ανεβαίνει στο θρόνο, όμοια ασκεί και την εξουσία. Δεν κάνει το θρόνο ιδιοκτησία του. Ήταν σπουδαίος στα έργα, ταπεινός όμως το φρόνημα. Ήταν άφθαστος στην αρετή, όμως πολύ προσιτός το να τον συναντήσεις. Γαλήνιος, ατάραχος, συμπονετικός, γλυκύς στο λόγο, γλυκύτερος στους τρόπους. Ατάραχος,
αγγελικότερος στο λογισμό, μαλακός στην επίπληξη, παιδαγωγός στον έπαινο. Και αυτά τα δύο μέσα αγωγής δεν τα κακοποιούσε με την υπερβολή, αλλά και η επίπληξή του ήταν πατρική και ο έπαινός του συγκρατημένος. Ούτε η τρυφερότητά του καταντούσε αδυναμία, ούτε η αυστηρότητά του σκληρότητα, αλλά η πρώτη εκδήλωνε επιείκεια, η δεύτερη σύνεση, ενώ και οι δύο φιλοσοφημένη συμπεριφορά. Ελάχιστα χρειαζόταν το λόγο, επειδή αρκούσε προς παιδαγωγία η ζωή του. Ελάχιστα είχε ανάγκη τη ράβδο του, επειδή έπιθε με το λόγο του. Ακόμα λιγότερο τέλος κατέφευγε σε βαριές ποινές, επειδή έκανε μετρημένη χρήση της ράβδου. Στο λόγο του και στον Μέγα Βασίλειο θα πει δίνοντα μέσα από στοιχεία της προσωπικότητας του Μεγάλου Βασιλείου χαρακτηριστικά του σωστού παιδαγωγού. Και το μηδίαμά του ήταν συχνά έπαινος, η σιωπή του επιτίμησης, που εβασάνιζε το κακό με την ίδια του τη συνείδηση. Ποιος ήταν τόσο γλυκής εις τα συναναστροφάς του, όσο γνωρίζω πως ήταν εκείνος, εγώ που τόσο πολύ τον είχα ζήσει. Ποιος έδινε περισσότερα χάρη εις ό,τι διηγείτο, ποιος μπορούσε να πειράξει παιδαγωγικά, ποιος να ειρωνευτεί με λεπτότητα και ούτε να μεταβάλει την επιτίμηση εις αγριότητα, ούτε την επιείκεια εις ατονίαν, αλλά να αποφύγει την υπερβολή και των δύο, χρησιμοποιών και τα δύο με λόγων και εις την ώρα τους, σύμφωνα με τον κανόνα του Σολομόντος που ορίζει καιρόν δια κάθε πράγμα. Στους τηλετευτικούς εις Ιουλιανών λόγους που εκφωνήθηκαν από τον Άγιο Γρηγόριο μετά το θάνατο του Αυτοκράτορα, με την απαράμιλο ρητορική του ειδηνότητα, την άρτια γνώσπηση αρχαίας ελληνικής σοφίας, καυτηριάζει την απαγόρευση του Ιουλιανού της σπουδής των ελληνικών γραμμάτων από τους χριστιανούς. Τονίζει το φυσικό και αναφέρετο δικαίωμα των χριστιανών να απολαμβάνουν τα αγαθά της ελληνικής παιδείας. Τα λόγια που ακολουθούν μας αποκαλύπτουν όλη την ενδόμηχη αγάπη του για τα αρχαία γράμματα. Μας λέει. Μας φθόνησε ο Ιουλιανός, γι' αυτό μας απαγόρευσε τη σπουδή των αρχαίων. Αλλά εμείς πάντα θα τιμούμε τα γράμματα. Γι' αυτά κι εγώ, ενώ αφήκα πλούτο, ευγένεια, δόξα, πέρασα στεριές, οδοπόρησα σε θάλασσες και μορφώθηκα στην Αθήνα. Και φίλο μας θεωρώ και θα θεωρώ εκείνον που πρώτα βέβαια τιμά την πίστη, αλλά συγχρόνως και το λόγο και τη σοφία των αρχαίων. Στη συνέχεια, ο ειρηνοποιός Άγιος Γρηγόριος συστέλνει στους χριστιανούς πνεύμα ανεκτικότητας και αγάπης, τώρα που αυτοί πλέον είναι κύριοι της καταστάσεως. Τους προτρέπει λοιπόν. Μη θελήσουμε με οργή να αποδώσουμε όσα πάθαμε, ούτε να φανούμε τιμωρίαν αξιοπρεπής. Αλλά όλα ας τα συγχωρήσουμε. Ας γίνουμε σε αυτό καλύτεροι και ανώτεροι από αυτούς που μας αδίκησαν. Ας νικήσουμε με την επιείκεια αυτούς που μας τυράννησαν. Το παν συγχωρήσουμε. Νικήσουμε επιείκεια τους τυραννίσαντας. Σε δυο του ποίηματα επίσης αναφέρεται σε αυτό το τόσο αγαπημένο για αυτόν θέμα, το θέμα της παιδείας. Τα λόγια του γιου προς τον πατέρα και ο αντίλογος του πατέρα προς τον γιο αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για όλες τις εποχές. Ο Γρηγόριος υποδύεται στα ποίηματα αυτά και τα δύο πρόσωπα. Ο γιος ζητά από τον πατέρα να σταλεί στην Ακαδημία για να μπορέσει να ικανοποιήσει το φλογερό του πόθο για γράμματα. Και η επιθυμία του εκπληρώνεται. Πατέρα μου, ένα ποθό, τη δύναμη των λόγων αντί όλα τ' άλλα. Είναι ωραίος ο νους ο γεμάτος από γνώση. Γιατί η γνώση είναι συμπυκνωμένη σοφία, νους πολλών. Και δεν είναι λίγο η γραμματική που πελεκά το λόγο και το βαρβαρικό ήχο. Άριστη βοηθός για την ευγενική γλώσσα της Ελλάδας. Ωραίοι και οι συλλογισμοί της λογικής τέχνης, που πίσω τους κρύβεται η αλήθεια και τη δείχνει περίλαμπρη ο λαξευμένος λόγος. Και τα χρηστά ήθη, σε όσου τα διαπλάθουν οι άθιστοι ή οι άριστοι, θυάστηκαν οι σοφοί άντρες και τα έγραψαν σε βιβλία. Βρήκαν τη φύση των φτερωτών και των επιγείων, και των θαλασσινών και των ουράνιων και πάνω απ' όλα το νου του άφραστου Θεού. Πώς κινεί όλα αυτά, πού τα κατευθύνει και πού θα καταλήξει ο κόσμος όλος που είναι μέσα στολισμένος με πολλά στολίδια. Κοίταξε της μητέρας μου το μεγάλο θείο που πιο πολύ από όλους διακρινόταν για πολλές γνώσεις τις οποίες είχε μαζέψει από τα πέρατα και μένοντας σε ανθρώπους με διάφορες γλώσσες κατά κλίδα της γνώσης του έκαμε το Χριστό και τον ουράνιο Δίο.
Σ' αυτόν, Πατέρα, στρέφω το βλέμμα. Αλλά να μετράμε μεγάλα μέτρα τη ζωή είναι γνώρισμα του σοφού. Είναι καλύτερο να είσαι δεύτερος από δυνατούς, παρά δύνατος, παρά πρώτος από αδυνάμους. Αυτά, Πατέρα μου, ποθώ, και εσύ κάνε την επιθυμία μου. Ας πιάσουμε την ευκαιρία που όταν έρχεται μπορεί να την πιάσεις, μα να τη ζητάς όταν προσπεράσει είναι μάταιο. Καιρός να σπείρεις, καιρός να οργώσεις τη γη. Έτσι και οι λόγοι για τους ανθρώπους έχουν τον καιρό τους, όταν φουντώσουν θερμότεροι των ψυχών υπόθη. Γιατί δεν θέλω πολλά, αλλά πολύ να αξίζω, ώστε να μην απομακρυνθώ πολύ από τους προγόνους. Τι αξία έχει αν έχεις πίθηκο με το λαιμό γεμάτο χρυσά περιδέρεα, γιατί τα στολίδια δεν αλλάζουν την κούφια και γελία όψη. Και τι αξία έχει για το γάιδαρο να σηκώνει δεκάδες χρυσάφι. Τέτοιος είναι ο θνητός όταν ξεχωρίζει μόνο απ' έξω. Μη φράξεις μια πηγή που κυοφορεί μεγάλο ποτάμι. Μήτε να σβήσεις το φως του λιχναριού επειδή τελειώνει το λάδι ή να μαραθεί το φυτό που δεν χαίρεται τη δροσιά από το πότισμα. Άνοιξε, τάισε, πότισε την πηγή, το φως, το κλαδί, αυξάνοντάς το. Μάνα μου, ενίσχυσε και η ίδια τις παρακλήσεις μου για να ψάλω και στους δύο ύμνο ευχαριστήριο και όχι μονάχα του πυλού, αλλά και των αθανάτων ψυχών γονείς να σας ονομάσω. Και στο πείμα Νικοβούνου προς τον Υιόν, τα λόγια απάντηση του πατέρα προς τον γιο του διακρίνονται για τη μεγάλη χάρη τους, παραμένοντας φωτεινά διδάγματα για όλες τις εποχές. Παιδί μου, όταν ποθείς τα γράμματα, ποθείς τα καλύτερα. Κι εγώ ο ίδιος ευχαριστούμε με τους λόγους που έδωσε ο Βασιλιάς Χριστός στους ανθρώπους, φως της ζωής, μόνο από τα άλλα δώρα από τον ουράνιο κύκλο. Γιατί ούτε ο ίδιος που υμνείται με πολλές επωνυμίες χαίρεται πιο πολύ με κάποια άλλη από ότι όταν το λέμε λόγο. Άκου όμως το λόγο μου, άριστη είναι η συμβουλή του πατέρα και τα γερατιά ανώτερα από την νιώτη. Τη γνώση τη γεννά ο χρόνος, τη γνώση γεννά τη φτερωτή σοφία. Γι' αυτό αποδέξου τα λόγια μου, είναι τα καλύτερα. Δεν υπάρχει, παιδί μου, ούτε ένας δρόμος της ζωής, ούτε ένας, ούτε και μία φύση για όλους. Και οι δρόμοι είναι τρεις και τριπλά τα τέρματα. Χαμηλός ο ένας και χαραγμένος από γραμμές πολλών τροχών, πλατής, μαλακός και οδηγεί σε θλιβερό τέλος. Ο άλλος δρόμος είναι τραχής και όρθιος και κατάξερος, στενός και όλος τροφές και αμφίγκρεμος ως πέρα. Ο τρίτος είναι μεσαίος δρόμος, η μεσαία αμοιβή. Όχι πολύ κοπιαστικός, αλλά ούτε και πολύ ένδοξος. Εμείς πάλι, παιδί μου, βαδίζουμε το μεσαίο δρόμο. Ούτε με το κακό χαιρόμαστε, μα πλησιάζουμε λίγο το Θεό. Μοιάζομαστε για τις γυναίκες μας και τη δόξα αγαπούμε, τα παιδιά μας, τα κτήματά μας, ό,τι φτάσει στα χέρια μας. Αυτής της ζωής, παιδί μου, το πρώτο αγαθό για μένα είναι τα γράμματα, που είναι πλούτος αλίστευτος, κτήμα αναφέρετο όποιου του έχει. Αυτό ας σου είναι από μένα τραγούδι για καλό κατεβόδιο. Το Χριστό να έχεις οδηγό στα λόγια και στη ζωή σου. Το σωτήριο λόγο που τους λόγους όλους ξεπερνά. Μη κάνει συντροφιά με κακό και φαύλο σύντροφο. Αρρώστια πέφτει και στα γερά και δυνατά τα μέλη. Ούτε αρετή θα του προκαλέσεις, αλλά και θα τροπιαστείς μαζί του. Τη σοφροσύνη να έχεις βοηθό και με αυτήν μόνο να ευχαριστιέσαι. Μη διώξει ο άνομος πόθος τον πόθο τον άριστο. Ένα να πιστεύεις, ότι ο σοφός τρόπος είναι από το λόγο καλύτερος. Μα αν εσύ γεμίσεις το αγνό πνεύμα σου με όσα ελπίζεις, θα ξανάρθεις και ο οδηγός να σε φέρει σε όλους περίφημο, ο οδηγός που θα σου είναι συνοδοιπόρος στο δρόμο σου. Η αμοιβή των γονιών θα είναι το ευχαριστώ και το άριστο όνομα. Αυτά για σένα, παιδί μου, από μένα. Κι αν από τα Γάδυρα, Γιβραλτάρ, πιο πέρα θέλεις να πας και εκεί ο οδηγός σου ας είναι ο Θεός. Καθόλου απίστευτο όταν κάποιος είναι σοφός και των λόγων, τα βάθη πάντοτε ανοιχνεύοντας με οδηγούς άριστους, τέτοιους όπως αυτόν που είπες από το δικό μας αίμα, ο παιδί μου, να φτάσεις στο τέρμα του ακρότατου αγαθού.
Ο Γρηγόριος αγαπούσε την ηρεμία και την ησυχία και αν παρέμενε για διαστήματα σε μεγάλα κέντρα, το έπρεπε μόνο χάρη των αναγκών της Εκκλησίας και εξαιτίας των πιέσεων που δεχόταν από συγγενείς και φίλους. Προτιμούσε να ζει μακριά από τον κόσμο, γράφοντας επιστολές και ποίηματα. Γι' αυτό και όταν πιεζόταν, έφευγε. Λέγεται ότι εφαίρεται από δύο αντίθετες ροπές. Η μόρφωση, το ενδιαφέρον για τα εκκλησιαστικά πράγματα, το περιβάλλον του, η θεία φωνή που συχνά ακουγόταν μέσα του, οθούν αυτόν προς τις ευθύνες. Αλλά η διάθεσή του προς απομόνωση και το φελάστενο τον αποθούν. Αξίζει να σταθούμε επίσης και στη φιλία του Γρηγορίου με τον Βασίλειο, η οποία υπήρξε ανιδιοτελής, βαθιά, θερμή, γεμάτη αυταπάρνηση και αδιάσπαστη. Και στην εποχή μας, που δυστυχώς οι σχέσεις των ανθρώπων κυριαρχούν η χρησιμοθυρία, το συμφέρον, ο υλισμός και ο φαρισαϊσμός, ας έχουμε για παράδειγμα τους δύο αυτούς υψηλόφωνες φίλους. Να τι θα πει ο ίδιος για τη φιλία του με τον Βασίλειο. Πώς να υποφέρω την ανάμνηση όλων αυτών των πραγμάτων χωρίς τα άκρια. Μα συγκινούσαν εξίσου οι ελπίδες δια τη ρητορική, πράγμα που προκαλεί τον φθόνο. Φθόνος όμως δεν υπήρχε μεταξύ μας. Εμελετούσαμε ο ένας τον ζήλων του άλλου. Αγωνιζόμεθα και οι δύο. Όχι ποιος να έχει ο ίδιος το πρωτίον, αλλά πώς να το παραχωρήσει στον άλλον. Την ευδοκίμηση ο ένας του άλλου την εθεωρούσαμε η δική μας. Εφαίνεται να έχουμε οι δυο μας μια ψυχή που εκατοικούσε εις δύο σώματα. Και αν δεν πρέπει να πιστεύουμε όσους λέγουν ότι τα πάντα βρίσκονται μέσα εις τα πάντα, εις εμένα όμως πρέπει να πιστείτε ότι εζούσαμε ο ένας μέσα εις το είναι του άλλου και δίπλα εις τον άλλον. Κοινή επιδίωξης και των δύο η αρετή και η συμμόρφωση της ζωής μας προς τας μελλοντικάς ελπίδας, αλλάζοντας την εδώ κατοικία μας προτού φύγουμε από εδώ. Την επιδίωξη αυτήν έχοντες εμπρός μας κατευθύναμε την ζωή μας ολόκληρον και κάθε ενέργειά μας. Μας οδηγούσε η εντολή και εικονίζαμε ο ένας εις τον άλλον την αρετή μας. Και ήμεθα, εάν δεν είναι υπερβολικό τούτο να το είπω, ο ένας δια τον άλλον κανόν και μέτρο, με τα οποία διακρίνεται το ορθό και μη ορθό. Από τους σπουδαστάς μας συναναστρεφόμεθα, όχι βέβαια με τους πιο ανήθικους, αλλά τους πιο φρονίμους, ούτε τους πιο εριστικούς, αλλά τους πιο ειρηνικούς και εκείνους που η συναναστροφή τους ήταν ωφελημωτέρα. Διότι γνωρίζαμε ότι είναι ευκολότερο να λάβεις την κακία παρά να μεταδώσεις την αρετή, αφού εις μίαν ασθένεια είναι ευκολότερο να λάβεις παρά να χαρίσεις την υγεία. Και εις τα μαθήματα εφτάσαμε να χαιρόμεθα όχι με τα πιο ευχάριστα, αλλά με τα πιο ωφέλιμα, επειδή και από αυτά οι νέοι συμμορφώνονται προς την αρετή ή την κακία. Και σε άλλο σημείο του ίδιου λόγου του, εις Μέγα Βασίλειο θα πει: δύο δρόμοι μας είσαι γνωστοί. Ο ένας είτε ο πρώτος και ο σημαντικότερος. Ο άλλος ο δεύτερος και εξίσου αξιόλογος. Ο πρώτος οδηγούσεν εις τους ιερούς οίκους μας και τους εκεί διδασκάλους. Και ο άλλος εις τους εξωτερικούς καθηγητάς. Τους άλλους τους αφήσαμεν εις όσους ήθελαν τα σεορτάς, τα θέατρα, τα πανηγύρις, τα συμπόσια. Διότι τίποτε νομίζω δεν αξίζει εάν δεν οδηγεί στην αρετή και δεν κάνει καλύτερους όσους ασχολούνται με αυτό. Δια τους άλλους υπάρχουν διάφορα άλλα ονομασία ή από τον πατέρα ή από την οικογένεια, από τας απασχολήσεις και τας πράξεις του. Εμείς όμως έχουμε το μέγα προσόν και όνομα να είμεθα και να λεγόμεθα χριστιανοί. Και θα συνεχίσει λέγοντας: δια τους άλλους ήσαν βλαβεραίοι Αθήνε ως προς την ψυχή. Δεν είναι κακή αυτή η γνώμη των ευσεβών, διότι έχουν των κακών πλούτων τα είδωλα περισσότερον από την άλλη Ελλάδα και είναι δύσκολο να μην γίνει θύμα εκείνων που τα επαινούν και τα υπερασπίζουν. Εμείς όμως δεν έχουμε καμία ζημία από αυτά, διότι έχουμε τη διάνοια στεγανή και περιφραγμένη. Το αντίθετο μάλιστα, εάν χρειάζεται κάπως να παραδοξολογήσω, από εδώ απεκτήσαμε τη σταθερότητα της πίστεώς μας, αφού εγνωρίσαμε κατά βάθος των σφαλερών και το κύβδηλο των Αθηνών, εδώ κατεφρονήσαμε τους δαίμονας, όπου οι δαίμονες θαυμάζονται. Και σαν υπάρχει κάποιος ποταμός στην πραγματικότητα ή στην φαντασία μας που κυλά γλυκής ανάμεσα από αλάτι ή κάποιο ζώο που σκυρτά επάνω στη φωτιά
η οποία τα πάντα υποτάσσει, τούτο ακριβώς είμεθα εμείς, ανάμεσα εις όλους τους συνομπιλίκους μας. Πολλές από τις επιστολές του Γρηγορίου είναι φιλικές, απευθυνόμενες προς συγγενείς και φίλους ή διδασκάλους. Όταν βρισκόταν στην ερημία, διέξοδο στην νοσταλγία του, έθεμε τις επιστολές του. Είναι δύσκολο σε όλη την ιστορία να βρούμε άλλον πιστότερο φίλο. Προς τον Αμαζόνιον γράφει. Αν σε ρωτήσει κοινός φίλος, πού είναι ο Γρηγόριος, απάντησέ του. Φιλοσοφεί στην ησυχία, ασχολούμενος με τους αδικούντας αυτών, τόσον ολίγων, όσο με εκείνους περί των οποίων δεν γνωρίζει ούτε αν υπάρχουν κάποιοι. Και αν σε ξαναρωτήσει, πώς υπομένει στην απομάκρυνση από τους φίλους, τότε να μην τολμήσεις να είπεις ότι και από αυτούς νυφαλίως πράττει, αλλά να είπεις ότι αντιμετωπίζει αυτό ανάνδρος. Κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερες αδυναμίες. Η δική του δε αδυναμία είναι η φιλία και η φίλη. Ο Γρηγόριος, φεύγοντας από την Αθήνα, επέστρεψε στην Αζιανζό. Βαπτίστηκε και έγινε μοναχός, έχοντας συνασκητή το Μέγα Βασίλειο. Από τον Πόντο θα επιστρέψει στην Αζιανζό, έπειτα από πρόσκληση του γέροντα πατέρα του, ο οποίος συναντούσε δυσχέρειες στην διαχείριση του επισκοπικού του έργου. Εκεί, κατά πέτηση των χριστιανών και παρά τις αντιρρήσεις τις δικές του, ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Αλλά αμέσως μετά μετανόησε, εγκατέλειψε τα πάντα και έφυγε στον Πόντο. Μένει εκεί για 3 περίπου μήνες. Και μετά από συμβουλή του ήδη του βασιλείου, επέστρεψε και επί δεκαετία περίπου το βάρος του εκκλησιαστικού έργου στην Αζιανζό έπεσε πάνω του. Διαχείριση, φιλανθρωπία, διδαχή. Το 372 αρχίζει μια νέα περίοδο στα διαδρομία του Γρηγορίου, με τη βία επίσης χειροτονία του σε επίσκοπο των Σασίμων. Ο Γρηγόριος δεν δεχόταν για πολλούς λόγους την εκλογή αυτή. Επισκέφτηκε τα Σάσιμα για λίγο, αλλά δεν παρέμεινε ούτε λειτουργήσε. Επανήλθε στην Αζιανζό και μετά το θάνατο του πατέρα του καταφεύγει στη Μονή της Τέκης. Ο Γρηγόριος, αν και προτιμούσε την ειρηνική ζωή των μοναστηριών, αναδείχθηκε όπως είδαμε υπό τις πιέσεις λαού και κλήρου στις ανώτερες θέσεις των εκκλησιαστικών αξιωμάτων, παλεύοντας προς κάθε κατεύθυνση και προς τους εχθρούς της πίστης, αντιμετωπίζοντας ακόμη και τους ανάξιους κληρικούς και κάνοντας δρυμύτατη κριτική και κατά των αρχόντων ακόμη και κατά προσώπων του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Οι θέσεις του για τον τρόπο ανάδειξε σημαντικές θέσεις τόσο σε πολιτικό όσο και εκκλησιαστικό, επαγγελματικό, κοινωνικό επίπεδο είναι σαφείς και τα λόγια του αποτελούν πολύτιμες πατρικές παρενέσεις για όλους. Στο λόγο του εις Μέγαν Βασίλειον θα πει. Η πολύτροπος φιλανθρωπία του Θεού και η οικονομία του για τον άνθρωπο, αφού έκανε τον Βασίλειο γνωστό με πολλά περιστατικά που γνωσολάβησαν και τον ανέδειξαν όλο και λαμπρότερον, τον προβάλλει ως φάλων της Εκκλησίας, περίοπτον και περιλάλητον, αφού τον συγκατέλεξεν εις την Ιερά Τάξη των Πρεσβυτέρων και από μία πόλη, την Κεσάρια, τον έκανε πυρσόν όλης της Οικουμένης. Με ποιον τρόπον? Δεν έφτασε εκ του προχείρου το αξίωμα, ούτε την ίδια ώρα το έλουσε και το έκαμε σοφό, όπως γίνεται σήμερα με τους πολλούς που επιθυμούν τας πρωτοστασίας. Τον έκαμε άξιο της τιμής με την τάξη και τον νόμο της πνευματικής πρόοδου. Και θα συνεχίσει. Δεν επαινώ την αταξία και την ακοσμία μας, κάποτε και αυτών που προεδρεύουν στην Εκκλησία. Δεν θα τολμήσω βέβαια να τους κατηγορήσω όλους. Εξάλλου δεν είναι και δίκαιο. Επαινώ των ναυτικών νόμων που εις τον κυβερνήτη του πλοίου δίδει πρώτα το κουπί, από αυτό τον φέρει στην πλώρη και το εμπιστεύεται την ανίχνευση της πορείας και τέλος τον καθίσει στο τιμόνι. Έπειτα από το πολύ σχίσιμο των κυμάτων και την πολύ εξέταση των ανέμων. Το ίδιο γίνεται και στα στρατιωτικά. Στρατιώτης, ταξίαρχος, στρατηγός. Αυτή είναι αρίστη σειρά και η ωφελημοτάτη για τους αρχομένους. Πολύ μεγάλη αξία θα είχε αν επικρατούσε και σε εμάς παρόμοια τάξη. Τώρα όμως κινδυνεύει η αγιωτάτη ανάμεσα στις όλες τις τάξεις να είναι η περισσότερον καταγέλαστος από όλες. Διότι η πρωτοστασία δεν κερδίζεται περισσότερο από την αρετή παρά από αθεμή τους ενεργίας. Και οι θρόνοι περιέρχονται όχι στους αξίους, αλλά εις όσους έχουν περισσότερα δύναμη.
Ιατρός δεν γίνεται κανείς, ούτε ζωγράφος που δεν εμελέτησε πρώτα την φύση κάθε ασθενείας ή δεν ανέμειξε πολλά χρώματα και δεν εσχεδίασε μορφάς. Ο προκαθήμενος όμως ευρίσκεται εύκολα χωρίς να κοπιάσει. Αποκτά αμέσως αξία, σπείρεται και φυτρώνει, όπως εις των μύθων γίνεται με τους γίγαντας. Πλαστουρμπούμεν αυθημερών τους Αγίους και ορίζομαι να γίνουν σοφοί αυτοί που δεν έχουν τίποτα διδαχθεί, ούτε έχουν προσφέρει καμία υπηρεσία πριν λάβουν τον βαθμό, εκτός από το ότι τον επιθυμούσαν. Κι ο ένας υπομένει την χαμηλή θέση και στέκεται με ταπεινοφροσύνη, ενώ είναι άξιος για την υψηλή, επειδή έχει μελετήσει πολύ τα θεία λόγια και έθεσε πολλούς νόμους για την υποταγή της σαρκός. Ενώ ο άλλος κάθεται στην πρώτη θέση με σοβαροφάνεια, σηκώνει το φρύδι κατά των καλυτέρων του και δεν αισθάνεται τρόμο δια τον θρόνο, ούτε τον καταλαμβάνει φρίκι βλέπων των ικανών χαμηλά. Αλλά λαμβάνουν τη δύναμη, νομίζει συνάμα σοφότερον τον εαυτόν του. Πέφτει βέβαια έξω και η εξουσία του έχει αφαιρέσει την ικανότητα να σκέπτεται. Και αλλού, στο λόγο του εις τον Άγιον Αθανάσιο, θα μιλήσει επίσης για τον τρόπο εκλογής των κάθε είδους ηγετών, με αφορμή την ανάδειξη στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξανδρίας του Αγίου Αθανασίου. Έτσι λοιπόν και για όλα αυτά με την ψήφο όλου του λαού και όχι με το πονηρό σύστημα εκλογής των επισκόπων που επικράτησε αργότερα, ούτε κρυφά και τυραννικά, αλλά αποστολικά και πνευματικά, ανεβαίνει στον θρόνο του Μάρκου, διάδοχος όχι μόνο στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξάνδρειας, αλλά και στην Ευσέβεια. Και στον θρόνο τον διαδέχθηκε ύστερα από πολλούς άλλους. Στη διαδοχή της αρετής όμως έρχεται αμέσως μετά από εκείνον. Αυτή μάλιστα, η διαδοχή στην αρετή, πρέπει να θεωρείται κατεξοχήν διαδοχή και σε κάνει πραγματικά κάτοχο του ίδιου θρόνου με κάποιον η κοινή πίστη, ενώ η διαφορά στην πίστη ουσιαστικά σημαίνει και διαφορά στο θρόνο. Έτσι, η ομοφροσύνη του Αθανασίου με τον Ευαγγελιστή Μάρκο εξασφαλίζει την αληθινή διαδοχή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση έχουμε κατόνομα διαδοχή. Διάδοχος δεν είναι αυτός που άσκησε βία για να κερδίσει το θρόνο, αλλά αυτός που αναγκάστηκε από τους πιστούς να ανέβει στο θρόνο. Διάδοχος δεν είναι αυτός που παρανόμησε, αλλά αυτός που προτάθηκε νόμιμα. Δεν είναι ο ετερόδοξος, αλλά ο ομόδοξος. Αν αυτά δεν ισχύουν, τότε διαδέχεται η αρρώστια την υγεία, το σκοτάδι το φως, η ταραχή τη γαλήνη, η τρέλα τη λογική. Ο βαθύς θεολόγος δεν πάβει να είναι και κήρυκας των ηθικών εντολών. Ένα από τα αραιότερα δείγματα, και το κυριότερο, της ηθικής διδαρχής του Γρηγορίου, είναι ο λόγος του περί φιλοφτωχίας. Από τις γραμμές του αναπηδάει ο διδάσκαλος της εμπράκτου αγάπης. Με μάτι ρεαλιστικό βλέπει τον πόνο και με πόνο ψυχής ρωτάει. Τι λοιπόν θα κάνουμε εμείς που κληρονομήσαμε το μεγάλο και καινούριο όνομα να λεγόμεθα χριστιανοί, το έθνος το Άγιο, το βασιλικό ιερατείο, αγαπημένος και εκλεκτός λαός, η μαθητέ του Χριστού, του πράου και φιλανθρώπου? Τι θα κάνουμε εμείς που έχουμε τέτοιο υπόδειγμα ευφυλαχνίας και συμπαθίας? Τι θα σκεφτούμε για αυτούς τους φτωχούς και τι θα κάνουμε? Θα τους ρίξουμε μόνο μια ματιά και θα φύγουμε? Θα τους εγκαταλείψουμε σαν νεκρούς, σαν βρώμικους, σαν να είναι ζώα? Όχι, αδελφοί, δεν αρμόζει κάτι τέτοιο σε εμάς που είμαστε πλάσματα του Χριστού, του αγαθοποιημένος, που επιστρέφει το πλανημένο πρόβατο και αναζητάει το χαμένο και δυναμώνει το άρρωστο. Ούτε αρμόζει στην ανθρώπινη μας φύση που έχει ορίσει σαν νόμο ζωής τη συμπάθεια, γιατί αντιμετωπίζοντας την ίδια ασθένεια, έχει διδαχθεί την ανάγκη της δικαιοσύνης και της φιλανθρωπίας. Και παρακάτω τονίζει. Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ας κατέχουμε το θησαυρό της ψυχής μας, δίδοντας ελεημοσύνη. Ας μεταδώσουμε στους φτωχούς τα υλικά μας αγαθά, για να πλουτίσουμε με τα αγαθά που θησαυρίζονται πέρα από αυτόν τον κόσμο, στον ουρανό. Ποτέ, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, ας μην γίνουμε κακοί υπονόμοι των αγαθών που ο Θεός μας έδωκε. Αλλά βοήθησε, χάρισε τροφή, ρούχο, πρόσφερε φάρμακο, δέσε τραύματα, ρώτησε για τη δυστυχία, δίδαξε την καρτερία, δώσε θάρρος. Μην περνάς δίπλα του σαν να μην τον είδες. Μην παρατρέξεις τον αδελφό. Μην τον αποστραφείς σαν καταραμένο, σαν μολυσμένο.
είναι κομμάτι του σώματός σου. Δώσε κάτι τι, έστω σε εκείνον που έχει ανάγκη. Γιατί δεν είναι μικρό για εκείνον που όλα τα στερείται. Αλλά ούτε και για το Θεό είναι μικρό, αν είναι αυτό που μπορείς. Κι αν δεν έχεις τίποτα, χύσε ένα δάκρυ συμπόνιος. Είναι μεγάλο φάρμακο για τον δυστυχισμένο η ελεημοσύνη που προσφέρεται με την καρδιά μας. Και το να συμπάσχουμε ειλικρινά, πολύ ανακουφίσει τη συμφορά. Και θα τελειώσει τον κοινωνικότατο αυτό λόγο του, λέγοντας τα εξής. Εάν λοιπόν πείθεστε σε αυτά που σας είπα, δούλοι Χριστού και αδελφοί και συγκληρονόμοι της ουρανίου βασιλείας, όσοι ζούμε σε αυτή τη γη, ας επισκεφθούμε τον Χριστό, ας θεραπεύσουμε τον Χριστό, ας θρέψουμε τον Χριστό, ας ντύσουμε τον Χριστό, ας περιμαζεύσουμε τον Χριστό, ας τιμήσουμε τον Χριστό. Όχι μόνο με ένα τραπέζι, όπως έκαναν μερικοί, υπονοεί τον τελών που παρέθεσε δίπλα στον Χριστό. Ούτε μόνο με μύρο, όπως έκανε η Μαρία. Ούτε μόνο με ενταφιασμό, όπως ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίος. Ούτε επίσης μόνο με χρυσάφι και λιβάνι και σμύρνα, όπως οι μάγοι. Αλλά επειδή ο Κύριος όλων έλεον θέλει και ου θυσία. Και η ευσπλαχνία γι' αυτόν είναι πολυτιμότερη θυσία από τη θυσία μυριάδων καλοδραμένων αρνίων. Αυτή την ευσπλαχνία ας του προσφέρουμε διαμέσων αυτών που σήμερα μας τη ζητούν ρηγμένοι κατά γης, ώστε όταν φύγουμε από τον κόσμο αυτόν να μας δεχθούν στα αιωνίους σκηνάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά ζητήματα. Πολλές επιστολές του γράφτηκαν για την τακτοποίηση διάφορων κοινωνικών αναγκών. Αντιλαμβανόταν ότι ενίοτε γινόταν φορτικός σε αυτού που ασκούσαν την εξουσία. Αλλά αυτός επέμενε. Προς τον Αστέριο ομολογεί. Τι τούτο εσωσερεί, πάλι είναι ημίν Γρηγόριος, πάλι είναι επιστολέ, πάλι είναι αιτήσεις. Ό,τις απληστίας είναι αυτή και κοιμήκαμε. Ο Γρηγόριος αναζητεί ακόμη και την αιτία των Θεομηνιών σε αδικίες κατά πτωχών, παρπαγιές για ονίκιών, σε τοκογλυφίες, σε αποθυμία εκφράσεως σε εμπράκτου ευχαριστίας προς το Θεό, σε σκληρότητα και ασπλαχνία προς τους δυστυχείς, σε κάφηση για τις αδικίες και σε φαρισαϊκό αηγοσμό. Κατηγορεί τους εμπόρους του Σίτου για κερατσκοπισμό και τεχνάσματα για παράνομο πλουτισμό, όπως απόκρυψη αγαθών για αύξηση των τιμών, διπλά μέτρα και σταθμά, ελαττωματικές ζυγαριές. Κατηγορεί τους φυλάριδους για την πλειοταξία τους. Κατηγορεί τους έχοντες πολλούς δούλους και καυχωμένους γι' αυτό, τους υπερήφανους και ματαιόδοξους, τους επιλύσμονας του Θεού και αυτούς που ζουν σε τρυφές και απολαύσεις. Στο λόγο του προς περιτευωμένους Ναζιανζού, που εκφωνήθηκε στο τέλος του 373 στην Ναζιανζό, σε καιρό διανέξους μεταξύ του λαού και του διοικητού της πόλεως, στρέφεται προς τον Άρχοντα που ήταν παρόν και του λέει: «Άρχης μαζί με τον Χριστό και διοικείς μαζί με Αυτόν. Συντάξουμε τον Θεό και όχι με τον Άρχοντα του κόσμου. Με τον αγαθό δεσπότη και όχι με τον πικρόχολο τύρανο. Μιμήστε τη φιλανθρωπία του Θεού. Το πιο θεϊκό πράγμα το οποίο διαθέτει ο άνθρωπος είναι τον ευεργετή. Μπορείς να γίνεις Θεός χωρίς να κοπιάσεις καθόλου. Μη χάσεις την ευκαιρία της θεώσεως. Μετρίασε την απειλή με την ελπίδα». Χαρακτηριστική είναι η τελευταία λέξη του θεολόγου προς τον Άρχοντα. «Έχεις και εσύ στον ουρανό, Κύριον. Ήθε δε να σε κρίνει, όπως και εσύ εκείνους τους οποίους διοικείς». Σε άλλη περίσταση, στρέφεται προς τον Ηλιανό, ο οποίος φαίνεται ότι κρατούσε σημειώσεις από το λόγο του θεολόγου και τον προτρέπει να μοιράσει τους φόρους με δικαιοσύνη. «Να απογράφεις με επιμέλεια όχι τους λόγους μου, αλλά το λαό μου με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία». Και του υπενθυμίσει τα σχετικά με τη γέννηση περιστατικά. «Μαζί με τον Χριστό απογράφεις, μαζί με τον Χριστό ζυγίζεις, μαζί με την κεφαλή κρίνεις». Όμως το ενδιαφέρον για θέματα καθημερινά που αφορούσε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο δεν σταματά στα παραπάνω. Σε κήρυγμά του την Κυριακή, 10 του Γενάρη του έτους 381, στο ναό της Αγίας Ειρήνης μίλησε στο χωρίο του Ευαγγελιστή Ματθαίου, που οι Φαρισαίοι ρωτήσαν τον Κύριο για το διαζύγιο. Είπε λόγια που ακόμη και οι σπουδαίοι Ρωμαίοι νομοθέτες δεν είχαν ξανακούσει. Τους είπε ότι είναι άδικο να τιμωρείται η γυναίκα που απατά τον άντρα της και να μένει ατιμώρητος ο άντρας που απατά και αυτό στη γυναίκα του. Και υποστήριξε ότι γίνεται αδικία τούτη επειδή τους νόμους τους φτιάξανε άντρες. «Πού δέχομαι κι αυτή την νομοθεσία, πού καπενώ τη συνήθεια. Άντρες ήσαν νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών νομοθεσία». Και όταν κάποιοι επίσημοι, μη μπορώντας να συλλάβουν το πνεύμα του Γρηγορίου, σκεφτήκανε θυμωμένοι πώς είναι δυνατόν να ανακατεύεται ο Γρηγόριος σε θέματα νομοθεσίας, αυτός εξήγησε:
Όλα αυτά, φίλοι μου, τα λέω γιατί σχετίζονται με την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Στην Εκκλησία, μέτρο είναι η δικαιοσύνη και η σωτηρία. Όπως αντιμετωπίζουμε τον άντρα ως δημιούργημα του Θεού, που παραστράτησε και πρέπει να σωθεί με κάθε θυσία, έτσι και τη γυναίκα. Και οι δυο πλαστήκανε στον παράδεισο. Εκεί πρέπει να γυρίσουν, με ίσους πνευματικούς αγώνες εδώ στη γη. Εγώ, σαν ιερέας του Χριστού, οφείλω να καθοδηγώ τους ανθρώπους στον πνευματικό αγώνα. Με δυσκολεύουν όμως οι άδικοι νομαϊκοί νόμοι και απογοητεύουν και τους ανθρώπους. Να λοιπόν γιατί επεμβαίνω. Πριν τελειώσει το κήρυγμά του, στράφηκε προσωπικά στον ισχυρό βασιλιά και τον συμβούλευσε. Να σέβεται πριν από όλα το στέμα του, άρα να είναι δίκαιος και να φροντίζει τους πολίτες. Τον συμβούλευσε τι να κάνει με τους αιρετικούς. Έπειτα συμβούλευσε τους άλλους άρχοντες και τους πλουσίους που ήταν παρόντες. Προέτρεπε, δεν νομοθετούσε. Υποδείγνυε, δεν ανάγκαζε. Μα όλοι καταλάβαιναν τα λόγια του ως θεία προς τα γη. Και ο καθένας την εφάρμοζε όσο μπορούσε. Ανατράπηκε η πρώτη τους εντύπωση. Οι συναθρήσεις των Ορθοδόξων γινόταν στο μόνο εκτήριο που είχε απομείνει σε αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Σε μικρό διάστημα επεκτάθηκε και έτσι υπήρχε δυνατότητα να στεγάζει μεγαλύτερα πλήθη. Εκεί αντίχθησε ο λόγος του Γρηγορίου και εκφωνήθηκαν υπερθεολογίας ομιλίες του. Το ακροατήριο ξεσπούσε σε επιδοκιμασίες και χειροκροτήματα και επίσημοι και ιδιωτικοί στενογράφοι κατέγραφαν τα λεγόμενα. Ο ναός εκείνος ονομάστηκε Αναστασία, αφού ανέστησε το θείο λόγο. Η θρησκευτική ζωή της πρωτεύουσας αλλάζει όψη και ο ίδιος, ατρόμητος, συνεχίζει τους αγώνες του εναντίον των αιρετικών. Αυτή τη φορά, από τη θέση του Αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από απόφαση της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στον Γρηγόριο δόθηκε ο τίτλος του θεολόγου. Και αυτός, μιλώντας περί Θεού, νομίζω ότι στέκεται κάτω από το θρόνο του Παντοδύναμου και κατοπτεύοντας όσο είναι δυνατό βέβαια σε θνητό άνθρωπο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος,
διδάσκει αλήθειες που θαμπώνουν το νου και καταπλήττουν την καρδιά. Οι περίφημοι θεολογικοί του λόγοι περιέχουν μια υπέροχη και συστηματική έκθεση και απολογία της Ορθόδοξης Διδασκαλίας περί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και στους λόγους αυτούς δεν διστάζει να επωφελείται ό,τι πρόσφορο είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Στο θεολογικό του λόγο περί Υιού, με σπάνια βαθύτητα και φλογερή πίστη, αναπτύσσει το δόγμα περί του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Η γέννηση και το λυτρωτικό έργο του Κυρίου δίνονται με δυνατές και συναρπαστικές πινελιές. Να ένα τους δείγμα όπου φανερώνεται η θεανδρική ένωση στο πρόσωπο του Ιησού. Ο Κύριος γεννήθηκε σαν άνθρωπος, αλλά και είχε γεννηθεί αχρόνως ως Θεός εκ του Πατρός. Γεννήθηκε μεν από γυναίκα, αλλά και παρθένο. Αυτό είναι ανθρώπινο, εκείνο θείο. Απάτορ εδώ, αλλά και αμήτωρ εκεί. Όλο αυτό είναι φανέρωμα της θεότητός του. Επλάγιασε στην ταπεινή φάτνη, αλλά ενδοξάστηκε από αγγέλους και από αστέρα μιλήθηκε και από μάγους προσκυνήθηκε. Βαπτίστηκε μεν σαν άνθρωπος, αλλά συγχώρησε τις αμαρτίες των ανθρώπων σαν Θεός. Όχι γιατί είχε ανάγκη αυτός από καθαρισμό, αλλά για να αγιάσει τα ύδατα. Επείνασε, αλλά έθρεψε χιλιάδες. Είναι άρτος ο πάροχος και ουράνιος. Εδίψασε, αλλά και βροντοφώνησε. Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα να χορτάσει τη δίψα του με ζωογόνο νερό. Εκόπιασε ο ίδιος, αλλά συγχρόνως είναι και ανάπαυση των αποκαμωμένων και φορτωμένων από το βαρύτατο φορτίο της ενοχής των αμαρτιών τους. Πωλείται 30 αργύρια, αλλά εξαγοράζει τον κόσμο με τη μεγαλύτερη τιμή, το ίδιο του το αίμα. Σαν πρόβατο οδηγείται στο θάνατο, αλλά ποιμένει τον Ισραήλ και τώρα όλη την οικουμένη. Το άγιο του σώμα γεμίζει πληγές, αλλά θεραπεύει κάθε αρρώστια και κάθε δυναμία. Πεθαίνει και με το θάνατό του ζωοποιεί και καταργεί το θάνατο. Θάπτεται σαν νεκρός, αλλά ανασταίνεται αθάνατος. Παράλληλα, οι δύο στυλιτευτικοί λόγοι του Αγίου Γρηγορίου προς τον Ιουλιανό αποτελούν μία από τις λαμπρότερες χριστιανικές απολογίες. Εις εμάς, μέτρο μεν της φιλίας είναι ο καθένας. Θα θέλουμε δια τους πλησίων, εκείνα που θέλουμε και δια τον εαυτό μας. Έγκλημα δε, όχι μόνο το να γίνουμε κακοί, αλλά και η μιαρά πρόθεση. Η δε οργή τιμωρείται ως πράξης. Εις εμάς η σοφροσύνη τόσο επιδιώκεται, ώστε και ο θαλμός να συγκρατείται. Η φωνική χείρ δε από τόσο μακριά αποτρέπεται, ώστε και ο θυμός να κατακρίνεται. Η επιορκία πάλι θεωρείται τόσο τρομερό και μέγα αμάρτημα, ώστε μόνον εις εμάς ο όρκος να είναι τελείως απαγορευμένος. Χρήματα δε εις πολλούς μεν ποτέ δεν υπήρξαν. Εις πολλούς δε, δια τούτο θα ήταν ευχαρίστως περισσότερων και μοναδικών, δια να περιφρονήσουν περισσότερα. Και τούτο, διότι θεωρούν το να μην έχουν τίποτε ανώτερον όλου του πλούτου. Το καλύτερο από όλα είναι ότι ενώ οι άλλοι τιμωρούν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους νόμους, εμείς κολλάζουμε και τα αιτίας, αναστέλλοντας αυτάς από πολύ μακριά, σαν να είναι ρεύμα πονηρών και δυσκόλως κρατούμενο. Πού δε και από ποιους ανθρώπους υπέ μου άκουσες όταν υβρίζονται να επαινούν, όταν βλασφημούνται να παρακαλούν, διότι δεν βλάπτει η κακολογία μάλλον, αλλά η αμάθεια. Όταν διώκονται να υποχωρούν, όταν τους απογυμνώνουν να δίνουν και αυτοί τα υπόλοιπα, όταν τους καταργιώνται να προσεύχονται υπέρ αυτών που τους καταργιώνται, με ένα λόγο να νικούν με την αγαθότητά τους τη θρασίτητα και να κάνουν καλύτερους τους αδικούντας, από τους οποίους όταν υφιστάμεθα δεινά δείχνουμε υπομονή. Πού να φτάσουν στο ύψος της δικής μας αιρετής και αγωγής, οι σημάσεις τους οποίους και το να μην προβαίνουμε στο καλό και το να μην γινόμεθα διαρκώς νέοι αντί παλαιών, αλλά το να μένουμε στάσιμοι θεωρείται κακία. Όσοι μελέτησαν και μελετούν την πολιτεία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, στέκονται με θαυμασμό εμπρός στην παρέτησή του από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Την χαρακτηρίζουν ως την ηρωικότερη πράξη σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Εγκαθιδρύθηκε στο ναό της Κωνσταντινούπολης με εκλογή στην οποία πήρε μέρος όλη η ιεραρχία της Ανατολής. Με την αρετή και τους αγώνες του κατέκτησε το σεβασμό του λαού του. Ο αυτοκράτορας τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ωστόσο, άδικε επιθέσεις προς το πρόσωπό του τον απογοήτευσαν και στη σύνοδο, παρουσία των 150 επισκόπων από τον Άμβονα εκφώνησε το συγκινητικό συντακτήριο λόγο, στον οποίο φανέρωσε όλο το μεγαλείο της πνευματικής και ηθικής του δυνάμεως.
Δικαιολογεί την απόφασή του να αποχωρήσει και αποχαιρετά όλα και όλους, άλλοτε με σοβαρότητα, άλλοτε με ειρωνία, πάντοτε όμως χωρίς μισή κακία. Για την ειρήνη της Εκκλησίας υποχωρεί. Για την ειρήνη της Εκκλησίας παρετείται. Για την ειρήνη της Εκκλησίας φεύγει από τη βασιλεύουσα. Μεγάλος ηγέτης, άρχοντας. Απευθυνόμενος στους επισκόπους, λέει: «Άνδρες συμπημένες μου στην ιερή ποιμή του Χριστού, θα είναι το προσβλητικό και τελείως ξένο της θέσεώς σας, εάν διδάσκετε τους άλλους περί ειρήνης, ενώ εσείς έχετε κηρύξει πόλεμο μεταξύ σας. Πώς όμως είναι δυνατόν να πείσετε τους άλλους να ομονοούν τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι δεν συμφωνείτε στις γνώμες σας? Σας οικετεύω μπρος στην Αγία Τριάδα, καλά και ειρηνικά να τακτοποιήσετε τις διαφορές μεταξύ σας. Εάν όμως εγώ θεωρούμαι από εσάς αίτιος της διαστάσεως, ο ίδιος όμως δεν θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο σεβαστό από τον προφήτη Ιωνά. Γι' αυτό ρίξτε με στη θάλασσα και θα σταματήσει η ταραχή. Από το θρόνο κατεβάστε με, από την πόλη απομακρύνετε με. Μόνο την αλήθεια και την ειρήνη, όπως λέει ο Ζαχαρίας, αγαπήστε. Χαίρετε και υγιένετε, ιεροί ποιμένες, και μη σταματήσετε να θυμάστε τους σκόπους και τα βάσανά μου». Τον Αυτοκράτορα παρακαλεί να δεχτεί την παρέτησή του για να έρθει η ειρήνη. «Αυτή τη χάρη που τώρα εξοχότατε, τώρα σου ζητώ να αρνηθείς να μου κάμεις. Δεν σε παρακαλώ για χρήματα, ούτε ποθώ πολυτελή καλύματα για την Αγία Τράπεζα, ούτε να δώσεις αρχές και αξιώματα σε συγγενείς μου. Ας σταματήσει ο φθόνος, ας ειρηνεύσουν οι επίσκοποι, αφού εσύ τούτο προσπαθείς. Σταματήστε τον πόλεμο των ιερέων, εσύ που έπαυσες το θράσος των βαρβάρων. Αυτό το δώρο σου ζητώ». Στο ποίμνιό του, ο αποχαιρετιστήριος λόγος του αποτελεί το ωραιότερο και δυνατότερο δημιούργημα της ρητορικής του δεινότητος. «Χαίρεις Αναστασία μη, της ευσεβίας επώνυμη. Χαίρετε οίκη φιλόξενη και φιλόχριστη και της εμείς ασθενίας αντιλήπτορες. Χαίρετε άγγελοι προστάτε αυτής της εκκλησίας και η δική μου προστάτε, όσο καιρό ήμουν εδώ και τώρα που φεύγω. Χαίρε Αγία Τριάς το μελέτημά μου και το καύχημά μου. Ήθε εσύ να διασώζεσαι από αυτούς εδώ και εσύ να διασώζεις αυτούς, τον αγαπημένο μου λαό. Χαίρετε εραστέ των λόγων μου και δρόμου και συναθρήσεις και γραφίδες φανερέ και λανθάνουσε και αυτό το κυκλίδωμα το οποίο παραβιάζουν οι συνοθούμενοι δι' να ακούσουν τον λόγο. Κροτήσατε χείρας, οξύβοήσατε, άρατε εις ύψος τον ρήτορα ημών. Σηκώστε ψηλά το ρήτορά σας. Εσήγησε για σας η πονηρά και φλίαρος γλώσσα, αλλά δεν θα σηγήσει διαπαντός. Μαχήσετε δε διαχειρός και μέλανος, θα πολεμήσει με το χέρι και το μελάνι. Προς το παρόν μόνον εσήγησε. Τεκνία μου, φυλάσετε μη την παρακαταθήκη. Μέμνησθέ μου των λιθασμών». Όσους φορές κι αν το πούμε, όσους κι αν πάρουμε
απομονωμένος πέθανε πιθανώς το 391, 62 περίπου χρόνια μετά τη γέννησή του, αφήνοντας την κινητή και την ακίνητη περιουσία του στην εκκλησία της Ναζιατζού. Ο Γρηγόριος έδαξε μόνο με τη ζωή και την δράση του, αλλά και με το έργο του. Κλασικός τύπος λογίου, δίνεται όλο το βίο του διαλογιζόμενος, ρητορεύοντας και συγγράφοντας. Θεωρήθηκε ο φιλολογικότερος και ο λογοτεχνικότερος από τους πατέρες της Εκκλησίας. Δημοσθένην πέδα απέδειξε, έφτασε να πει γι' αυτόν ο Ιωάννης από την Σικελία. Από το έργο του σώζονται 45 λόγοι, 243 επιστολές και 408 ποίηματα. Ας ακούσουμε ένα ποίημα του, μια αλφαβητική ακροστοιχίδα, στην οποία κάθε στίχος αποτελεί και μια συμβουλή. Σαν τέλος και αρχή των όλων να λογαριάζεις στο Θεό. Τη ζωή σου κέρδος είναι να ζεις καλή ζωή καθημερινά. Να μαθαίνεις καλά τις πράξεις των καλών ανθρώπων. Είναι άσχημο πράγμα να πεινάς. Χειρότερο όμως είναι να πλουταίνεις ανέντιμα. Όταν απεργετείς, να ξέρεις ότι μιμείσαι το Θεό. Να αποζητάς για τον εαυτό σου την καλοσύνη του Θεού, όταν και εσύ ο ίδιος είσαι καλός. Να συγκρατείτε καλά και να δαμάζετε κατώτερο σε αυτό σου. Βάνε χαλινάρι στο θυμό σου, μήπως πέσεις έξω από τα λογικά σου. Στο σοφόν της πόρτας να συχνοπηγαίνεις, όχι όμως και στον πλουσίο. Το μικρό δεν είναι μικρό όταν καρποφορεί κάτι μεγάλο. Βάνε χαλινάρι στην έπαρση και τότε θα είσαι μέγα σοφός. Φύλαγε τον εαυτό σου και μην περιγελάς τον άλλον όταν πέφτει. Είναι χάρισμα να σε φθονούν, ντροπή μεγάλη όμως είναι αυτό. Την ψυχή σου πιο πολύ να θυσιάζεις στο Θεό παρά ό,τι άλλο. Ω, ποιος θα φυλάξει όλα αυτά και να σωθεί. Ας ακούσουμε επίσης και κάποια χαρακτηριστικά επιγράμματα και τετράστιχα του Γρηγορίου. Είναι κανείς ακόμα νέος Ρωμαλαίος, σαν δυνατός άντρας ασφαίρεται στα ορμητικά νεανικά πάθη και ας χαίρεται τα νιάτα του με το να μην παθαίνει ό,τι παθαίνουν συνήθως οι νέοι από την αφροσύνη τους. Ας γυμνάζεται τώρα που είναι ακμές οι σωματικές του δυνάμεις, να αποκτήσει τη σοφία και τη σύνεση ηλικιωμένη και τότε θα χαρεί πιο πολύ για αυτή τη νίκη από όσο χαίρονται οι Ολυμπιονίκοι. Είναι ντροπή για τον νέο να αποδεικνύεται πιο αδύνατος από ένα γέρο και από γέροντα να είναι λιγότερο συνετός από ένα νέο. Τίποτα μη θεώρησε ανώτερο από την παιδεία, τη μόνη που ανήκει σε όσους την έχουν. Να τι είπε κάποιος φιλάργυρος κάποτε. Μια στάλα τύχη θέλω εγώ ή φρόνηση πιθάρι. Και κάποιος του είπε από τους σοφούς. Μια στάλα προτιμώ από νου, χαρίζω πέλαγο τύχης. Κάποιος εξόλης και προόλης, μα από καλή γενιά, σε κάποιον εξαίρετον, που η ρίζα του δεν ήταν από ευγενής, πρόβαλε τους προγόνους του. Γέλασε αυτός, πολύ ήρεμα, και είπε ένα λόγο εξομνημόνευτο. Η γενιά μου, ναι, είναι ντροπή για μένα. Σύ όμως είσαι η ντροπή της γενιάς σου. Ας αφήσουμε τον ίδιο τον Γρηγόριο τον Θεολόγο να κλείσει αυτό το μικρό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του με τα ακόλουθα δύο ποίηματά του εις εαυτό. Πρώτα, ο Θεός με έδωσε στη λαμπρή μάνα μου όταν προσευχήθηκε. Δεύτερο, από τη μάνα μου δώρο με δέχτηκε αρεστό. Τρίτο πάλι, ενώ πέθαινα, μέσωσε η αυλή τράπεζα. Τέταρτο, δίστομο λόγο ο λόγος μου έδωσε. Πέμπτο, η παρθενία μ' αγκάλιασε στα όμορφα όνειρά μου. Έκτο, με μια πνοή με το βασίλειο έφερα ιερές προσφορές. Έβδομο, από ολόβαθους κόλπους μ' άρπαζε δίνοντάς μου ζωή. Όγδο, πάλι με τις αρρώστιες άγνησε τα χέρια μου. Ένατο, έφερα στην νεότερη Ρώμη βασιλιά την Τριάδα. Δέκατο, με χτύπησαν πέτρες και φίλοι. Ελλάδα μου και νιώτη αγαπητή, κι όλα όσα απόκτησα και σώμα, πόσο πρόθυμα υποχωρήσατε στο Χριστό. Κι αν η προσευχή της μάνας μου με έκανε ιερέα στο Θεό αγαπητό και το χέρι του πατέρα μου, γιατί να με φθονούν. Αλλά μακάριες τους χορούς σου, Χριστέ μου, δέξουμε και δώσε δόξα στο γιο του Γρηγορίου, στο λάτρη σου Γρηγόρη μου. Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου, πατήρ Ευάγγελος. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι και κυρίες, καθηγητές και καθηγήτριες, αγαπημένοι
μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της ελληνικής αναγέννησης, παρακολουθώντας κανείς τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιου επίπεδου εορτές, αισθάνεται ιδιαίτερη ευλογία, μάλιστα δε όταν η παρουσία τους αυτές συνοδεύεται και από την ιδιότητα του εκπροσώπου του Επισκόπου της τοπικής Εκκλησίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Χρυσόστομος, εχάρηκε ιδιαίτερα από την πρόσκληση την οποία του απίφθινε η αγάπη σας. Σας ευχαριστεί ιδιαίτερα γι' αυτό, αλλά όπως γνωρίζετε, σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι εδώ επειδή είναι κεντρικός ομιλητής σε μια άλλη εκδήλωση στη μνήμη του Αηδήμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου που γίνεται σε μια άλλη αίθουσα της πόλεως μας. Θα ήθελε λοιπόν να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την αγάπη σας και την ευγένειά σας για την αποστολή της προσκλήσεως, να σας ξαναπεί ότι τα σχολεία της ελληνικής αναγέννησης κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην τοπική μας εκκλησία, γιατί ανήκουν στην τοπική εκκλησία, και να σας διαβεβαιώσει για τα βαθύτερα των αισθημάτων του για τον κάθε ένα σας προσωπικά. Τα σχολεία της ελληνικής αναγέννησης πράγματι πραγματώνουν το μορφωτικό πρότυπο το οποίο προέβαλαν με τη ζωή και το έργο τους οι τρεις ιεράρχες. Αυτό είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τη λαμπρή εορτή η οποία έλαβε χώρα σήμερα και για την οποία αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια για εκείνους που την οργάνωσαν και για εκείνους οι οποίοι είχαν την ευθύνη της πραγματοποίησεώς της. Θα ήθελα λοιπόν εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας να σας συγχαρώ θερμότατα για αυτή και για τις άλλες εκδηλώσεις τις οποίες κάνετε, να ευχηθώ στο διοικητικό προσωπικό των σχολείων καλή δύναμη στο έργο του, υγεία και ευλογία εις τη ζωή του, στους κυρίους εκπαιδευτικούς και στις κυρίες εκπαιδευτικούς φώτιση από το Θεό και στους μαθητές καλή πρόοδο και κυρίως η ζωή τους, αν είναι δυνατόν, να αποβεί μίμηση της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τον οποίον ιδιαίτερα τίμησαν σήμερα. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή εορτή και να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, οικογενειακή ευτυχία και την ευλογία του Θεού πάντοτε στα σπίτια της οικογένειάς σας και στον καθένα σας προσωπικά. Θεός μαζί σας. Εγώ πάντως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα πρώτα τα μικρά παιδιά.